Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προώθησε το νομοσχέδιο έκτρωμα για το δεκάωρο, την κατάργηση του οκταώρου, την αύξηση του απλήρωτου εργάσιμου χρόνου, την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, έβαλε στο απόσπασμα τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα της απεργίας. Σήμερα φέρνει στη Βουλή το τερατούργημα της ιδιωτικοποίησης και διάλυσης της επικουρικής ασφάλισης, κλιμακώνοντας την αντιλαϊκή επίθεση. Τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 90, γιατί οι διαρθρωτικές αντιδραστικές αλλαγές είχαν αρχίσει από τη δεκαετία του 80, όλες οι κυβερνήσεις επέβαλαν μειώσεις στις συντάξεις, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, απαλλαγή της εργοδοσίας και του κράτους από ασφαλιστικές υποχρεώσεις, λίστεψαν τα αποθεματικά των ταμείων, κατήργησαν τη 13η και 14η σύνταξη. Όλοι σας ανοίξατε το δρόμο για τα επαγγελματικά ταμεία που λειτουργούν στη βάση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, το τζόγο. Το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, είναι συνένοχο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για όλα τα παραπάνω. Την περίοδο 2011-2015 οι συνταξιούχοι έχασαν 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και ψήφισε το νόμο του 2016, το νόμο Κατρούγκαλου, για την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε την κατώτερη σύνταξη και νομοθέτησε την νοητή κεφαλαιοποίηση που επεκτείνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Αυτός έστησε το σύστημα της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης που αναπαράγουν τη δυστυχία. Η εθνική σύνταξη με 20 χρόνια ασφάλισης είναι 384 ευρώ και η ανταποδοτική με 20 χρόνια δουλειάς και 700 ευρώ μισθό είναι 84 ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει με αυτή τη σύνταξη και αυτό το άθλιο σύστημα το διατήρησε η Νέα Δημοκρατία. Όλοι σας υλοποιείτε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρωτοστάτησε να ξυλωθεί η κοινωνική ασφάλιση, να γίνει η ασφάλιση ατομική υπόθεση. Άκουσε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που πάνε στα 70 και 72 χρόνια και προωθεί τη λεγόμενη ενεργό γύρανση για δουλειά μέχρι το θάνατο. Διαφημίζεται, κύριοι της κυβέρνησης και άλλα κόμματα, το σκανδιναβικό μοντέλο των τριών πυλώνων, αλλά κρύβεται, κύριε Χατζηδάκη, πως η κύρια σύνταξη είναι κάτω από το 45% του τελευταίου μισθού και κάτω από το 40% για τους νέους εργαζόμενους. Το κεφαλαιοποιητικό ταμείο που δημιουργείται, κύριοι της κυβέρνησης, δεν είναι ταμείο επικουρικής ασφάλισης, αλλά ταμείο επενδυτικό, στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι εισφορές των εργαζομένων σε ατομικό λογαριασμό και θα επενδύονται σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Ο κόπος δηλαδή των εργαζομένων θα παίζεται στο τζόγο με μεγάλους κινδύνους να μείνουν χωρίς επικουρική σύνταξη. Γι' αυτό τους καλείται να επιλέξουν για το επίπεδο του κινδύνου, αν είναι χαμηλός, μεσαίος ή υψηλός. Επιδιώκετε να εκμεταλλευτείτε τις εισφορές των εργαζομένων για να δώσετε 86 δισεκατομμύρια ευρώ κεφάλαια στους επενδυτές, να στηρίξετε την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Με αυτό το κριτήριο νομοθετεί η κυβέρνηση σε βάρος και των νέων και των παλαιότερων ασφαλισμένων και καταφεύγεται, κύριε Χατζηδάκη, σε μεγάλα ψέματα. Λέτε ότι οι αποδόσεις του κεφαλαιοποιητικού συστήματος είναι υψηλότερος των αναδιανεμητικών. Καταπατάτε τις ανάγκες των συνταξιούχων και θέτετε ψεύτικα διλήμματα και προσδοκίες. Κανείς δεν ξέρει αν και τι σύνταξη θα πάρει. Οι ασφαλισμένοι
θα ζουν σε διαρκή κίνδυνο από τις διακυμάνσεις της αγοράς, τις καπιταλιστικές κρίσεις, τη χρεοκοπία ασφαλιστικών εταιριών, η χρεοκοπία της ασπής πρόνοιας, της Enron και δεκάδων άλλων προειδοποιούν. Η κυβέρνηση, και το λέω για τον κύριο Τσακόγλου, αποδέχεται κοινικά ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων του ατομικού λογαριασμού μπορεί να είναι αρνητικές. Αυτό λέτε στη συνέντευξη σας. Μπορεί να είναι αρνητικές και το κράτος θα εγγυηθεί να πάρουν οι εργαζόμενοι τις εισφορές τους πίσω, απαξιωμένες εισφορές, ψίφκουλα και όχι σύνταξη. Θα τρέχουν στα δικαστήρια. Οι τρεις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που χειρίζονται τα αποθεματικά των συντάξεων στη Δανία, επειδή κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε και το έφερε ως παράδειγμα, είχαν το 2020 μεγάλες απώλειες στα χρηματιστήρια. Οι ασφαλισμένοι χάνουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και η συμβουλή των ασφαλιστικών εταιριών στους πελάτες τους είναι να παρατείνουν την παραμονή τους στην αγορά εργασίας μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πράξη καταργείται την επικουρική σύνταξη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους ασφαλισμένους, αλλά το σύνολο, γιατί οι εισφορές που θα κατευθυνθούν στους ατομικούς λογαριασμούς των νέων θα τεινάξουν στον αέρα το επικουρικό ταμείο των παλαιότερων. Η επίθεση είναι συνολική και η πάλι ενιαία για όλους τους εργαζόμενους. Από πού και ως πού οι νέοι εργαζόμενοι με τις εισφορές τους πληρώνουν τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Αφήστε το βρώμικο, κύριε Χατζηδάκη, κοινωνικό αυτοματισμό. Οι τωρινοί συνταξιούχοι έχουν φτύσει αίμα και έχουν πληρώσει εισφορές. Πού πήγαν, τις ληστέψατε? Ψάχνετε για προσχήματα. Δεκαετίες αναφέρεστε στο δημογραφικό πρόβλημα. Εσείς που με την πολιτική σας ευθύνεστε για την υψηλή ανεργία, την υποαπασχόληση, τη μαύρη εργασία, τον πόλεμο που κάνετε στους νέους εργαζόμενους και τις γυναίκες, τα νέα ζευγάρια. Είστε υποκριτές και φαρισαίοι. Ο καπιταλισμός έχει σαπίσει. Η βαρβαρότητα προβάλλει σε όλους τους τομείς, πλήττει το σύνολο των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Τα μέτρα σας απορρίπτονται από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις νέες. Και η σύγκρουση θα συνεχιστεί για κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, για αύξηση των μισθών και των συντάξεων, για τη 13η και 14η σύνταξη, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες με το τιμόνι της εξουσίας στα χέρια της εργατικής τάξης. Αυτό το κρίσιμο ζήτημα έχουν θέσει οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ.